Καλησπέρα κυρία Λαδοπούλου, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε όλοι και συγχαρητήρια. Υπηρετείτε σε μια ομάδα της ελληνικής αστυνομίας που κατά την άποψή μου αποτελεί την αυαρχίδα της ελληνικής αστυνομίας. Είστε πάνω στη μηχανή με καύσωνα, με βροχές, με παγωνιές, με καταιγίδες, με αέριδες. Εσείς είστε πάνω στη μηχανή και φτάνετε πρώτοι εκεί που σας χρειάζονται οι συνάνθρωποι μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι από το 2011 είμαστε στη μηχανή. Οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι από το 2011. Έχουμε και κάποιους πιο νεότερους, αλλά οι περισσότεροι είναι από τότε. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Χαιρόμαστε πολύ από την αγάπη του κόσμου. Ο κόσμος νομίζω μας κρατάει ακόμα πάνω στη μηχανή. Μα 11 χρόνια τώρα να είστε σε αυτή την εξαιρετικά μάχημη υπηρεσία. Γιατί κακά τα ψέματα υπάρχουν και υπηρεσίες στην ελληνική αστυνομία που είναι πιο ήπιες. Αυτό είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν έχει κάτι άλλο που να μην είναι τόσο μπροστά. Και εκτεθειμένη από παντού, πάνω σε μία μηχανή, ούτε καν μέσα σε ένα περιπολικό. Χαρά μας να είμαστε δίπλα στον... 11 χρόνια. Δεν σκεφτήκατε ποτέ να ζητήσετε πολίτη. Να αλλάξετε υπηρεσία? Να πείτε φτάνει, εγώ υπηρέτησα εδώ, πάντα με κάπου αλλού. Πάντα με σε ένα γραφείο. Δεν τη βλέπω για γραφείο, την κυρία Λαδοπούλου. Είναι πολύ δύσκολο νομίζω και εκείνο. Υπάρχουν συνάδελφοι που μπορούν να το κάνουν, χρειάζονται και οι συνάδελφοι στο γραφείο. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται και ο κόσμος, οι συνάδελφοι και έξω. Να είμαστε δίπλα στον πολίτη, δίπλα στα παιδιά και σε όποιον μας χρειαστεί. Πόσο δύσκολο είναι αυτό τώρα το έργο των αστυνομικών, οι οποίοι βρίσκονται συνεχώς στους δρόμους, όπως είπαμε, και ειδικά των ανδρών και γυναικών της ομάδας Δίας, και πόσο σημαντικές είναι οι συνεχείς περιπολίες για την πάταξη της εγκληματικότητας? Δηλαδή, είναι και αποτρεπτικός παράγοντας η παρουσία σας, το να γυρνάτε? Αυτό νομίζω είναι το πιο βασικό, το οποίο πολλές φορές αδυνατούμε λόγω κάποιων μέτρων, κάποια σταθερά σημεία τα οποία θα πρέπει να βρισκόμαστε εκεί για κάποια φύλαξη. Προσπαθούμε όσο έχουμε χρόνο να κάνουμε την περιπολία, να μπορούμε να αποτρέψουμε οτιδήποτε μπορεί να γίνει. Είτε είναι αυτό μία διάρρηξη, είτε είναι μία κλοπή. Γιατί είναι διαφορετικό να βλέπει ο πολίτης την αστυνομία, και εννοείται διαφορετικό και ένας ο οποίος είναι δράστης και σκέφτεται να κάνει κάτι. Ναι. Τώρα εσείς ποια είναι η εικόνα που έχετε για τη Θεσσαλονίκη όσον αφορά στην εγκληματικότητα, στην παραβατικότητα? Στους πολίτες πάντως υπάρχει αίσθηση πως καταγράφεται αύξηση, και δεν έχει σχέση μόνο με τις διαρρήξεις και τις κλοπές, αλλά και την οπαδική βία, τις επιθέσεις με μολότοφ, αλλά και με τσεκούρια και όπλα σε σπίτια, γραφεία και άλλα κτίρια. Είναι έτσι? Έτσι ακριβώς είναι. Τα περιστατικά είναι καθημερινά και έχει συνέχεια. Πολλά περιστατικά και στη βία και μεταξύ ανηλίκων. Κυρίως αυτά τα πιο μικρά μεν, αλλά για μας νομίζω είναι μεγαλύτερα. Ναι. Λοιπόν, πείτε μου τώρα τις δυσκολίες, τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αστυνομικοί, κυρίως όσοι βρίσκονται στους δρόμους. Εσείς, ας πούμε, τι να πω τώρα, να πω τα αυτονόητα, ότι φοράμε εμείς, ας πούμε, ένα συμβατικό μπουφάνι, ένα συμβατικό παλτό, έναν χειμώνα και το φθύρουμε. Εσείς πρέπει να φοράτε μια ειδική στολή για να είστε προστατευμένοι. Το πιο απλό. Θα πρέπει να φορέσουμε τη στολή μας, το μπουφάν μας, το παντελόνι μας, να αποτρέψουμε οποιοδήποτε πρόβλημα θα δημιουργηθεί αν υπάρξει κάποιο ατύχημα ή οποιαδήποτε κίνησή μας σε κάποιο σημείο που μπορεί να τύχει να βρεθούμε στο έδαφος. Εννοείται το κράνος μας, οι μπότες μας είναι πάρα πολύ χρήσιμες για την ασφάλεια. Και το όχημά σας, η μηχανή σας, η συντήρηση της μηχανής. Εσείς τώρα έχετε μηχανή, 11 χρόνια έχετε την ίδια μηχανή? Τώρα τελευταία την αλλάξαμε, η αλήθεια είναι, και πήραμε μια καινούργια που ήρθε στην ομάδα Δίας. Μετά από 11 Είμαστε χρόνια. Είμαστε τυχερούς. Μετά από 11 χρόνια, Πω, απίστευτο. Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα? Είστε και συνδικαλίστρια. Τα προβλήματα τα αναδεικνύεται πάντα, κάθε μέρα. Κάθε μέρα, το ξέρω. Τι να κάνω, αν δεν προσέξουμε εσάς, πώς θα προσέξετε εσείς εμάς? Η αλήθεια αυτή είναι, γιατί και οι πολίτες, η αγάπη από τους πολίτες είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εμείς τη βλέπουμε στο δρόμο και νομίζω δεν μπορούν να το αντιληφθούν άλλοι άνθρωποι, άλλοι συνάδελφοι που είναι κάπου σε κάποιο γραφείο ή σε κάποια άλλη υπηρεσία. Εμείς κάθε μέρα βλέπουμε τον κόσμο που χαίρεται που μας βλέπει, χαιρόμαστε κι εμείς που είμαστε δίπλα του και μπορούμε να πάμε οποιαδήποτε στιγμή όπου μας χρειαστεί. Και πολλές φορές θα τύχει να πάμε άμεσα σε ένα περιστατικό που δεν θα έχει καν καλέσει το 100. Ποια ιστορία σας έχει μείνει αξέχαστη από αυτή την μεγάλη εμπειρία που έχετε? Περιστατικό, Περιστατικό, ναι.
Την περιμένατε αυτή την ερώτηση, μήπως δεν περιμένετε να σας την κάνω. Είτε κάτι θετικό, είτε και κάτι το οποίο ήταν συγκλονιστικό ακόμα και για εσάς. Τα θετικά στην υπηρεσία, η αλήθεια είναι πως έχω πολλά, γιατί έχω πολλές επαφές με τα πιτσιρίκια που βλέπω στο δρόμο. Θα τύχει να τα ανεβάσω τη μηχανή, να τα χαρίσω ένα αυτοκόλλητο με έναν αστυνομικό πάνω. Μου αρέσει πάρα πολύ η συζήτηση με τα παιδιά, να τους δείξω ότι πάντα η αστυνομία είναι δίπλα στα παιδιά. Οτιδήποτε χρειαστούν, θα είμαστε δίπλα τους και όχι να μας φοβούνται. Γιατί κάποιες φορές ακούμε και κάποια τέτοια. Έχει κάτι γονείς που λένε: άμα δεν φας το φαΐ σου, θα φωνάξουν την αστυνομία να σε πιάσει. Εσένα θα σε πιάσει επειδή πήγες στο μηχανάκι και χτυπούσε ο συναγερμός, σε είδα εγώ. Δεν θα κάνεις τέτοια για να μην πέσει επάνω σου. Κάνω παρατήρηση και στα πιτσιρίκια εδώ πέρα. Λοιπόν, ναι, ενώ πρέπει να ενισχύσουμε κι εμείς οι γονείς την εμπιστοσύνη των παιδιών. Δηλαδή, αν ένα παιδί χαθεί από τα χέρια μας, το πιο απλό μέσα στον κόσμο, ότι πρέπει να βρει ένα αστυνομικό και να πει: χάθηκα. Έχασα τη μαμά μου, έχασα τον μπαμπά μου. Αυτό ακριβώς, ναι. Η μαμά σας, όταν της είπα ότι θα ανεβείτε στις μηχανές, τι σας είπε? Το σκέφτηκες καλά, παιδί μου. Αλλά νομίζω τώρα πλέον έχει καταλάβει ότι δεν θα βάλετε μυαλό. Και τώρα, εσείς ως παιδί και εσείς ως μαμά, όταν γίνατε μητέρα, αλλάξατε κάποιες σκέψεις σας, κάποιους τρόπους σας, κάτι που σκεφτόσασταν? Εγώ, ας πούμε, όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος, άλλαξα τον τρόπο που οδηγούσα. Πριν ακόμη έρθει στη ζωή ο Κωστής. Άλλαξα τελείως. Όχι, δεν άλλαξα. Τον τρόπο που οδηγώ δεν τον άλλαξα. Δίνω ό,τι μπορώ στο παιδί και ό,τι αποφασίσει μετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Λαδοπούλου. Καλή Ανάσταση σε όλους. Αυτό το Πάσχα, όπως και όλες τις γιορτές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα, γιορτές, αργίες, για να είμαστε όλοι εμείς ασφαλείς στα σπίτια μας, κάποιοι αφήνουν τα σπίτια τους, όπως είστε κι εσείς. Και θα είμαστε όντως σε υπηρεσία το βράδυ της Ανάστασης. Μακάρι να μην χρειαστούμε για κανέναν. Έτσι. Μακάρι, αλλά να ευχηθούμε σε εσάς και όλους τους συναδέλφους σας και όλους τους εργαζόμενους που τις γιορτινές αυτές ημέρες, αντί να βρίσκονται στα οικογενειακά τραπέζια, είναι κάπου στη δουλειά για να εξυπηρετήσουν όλους εμάς τους υπόλοιπους. Βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δοπού. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Να πει μια καλησπέρα. Άμα θέλει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αχ, έχεις και ωραία φωνή. Πες μου το μικρό σου όνομα. Άρτεμις. Άρτεμις. Ξέρεις πώς λέγεται η εκπομπή? Για πες. Real FM. Ωραία. Μ' αρέσει. Και αυτό το κρατάω. Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα. Έτσι λέγεται η εκπομπή. Θες να μου το πεις να το κρατήσω? Όχι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση με υγεία. Καλή Ανάσταση.